Σφοδρή επίθεση για του χειρισμού τη κυβέρνηση σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα που καλείται να αντιμετωπίσει εξαπέλισε από το βήμα τη ΔΕΘΗ, πρόεδρο του κινήματο Αλλαγή. Κατηγόρησε τον Κυριακό Μητσοτάκη για μυστική διπλωματία και κρυφή ατζέντα απέναντι στι τουρκικέ προκλήσει. Μήπω τελικά έχει δεσμευτεί για ένα διάλογο με την Τουρκία ανεφόρων και μα το κρύβει. Δεν έχει λευκή επιταγή να χειριστεί τα θέματα αυτά. Ούτε από εμά, ούτε από κανέναν. Η Φόφη Γεννηματά μίλησε για ανθρωπιστικό δράμα που συντελείται στα κριτικά νησιά με του μετανάστε και πρόσφυγες να μετατρέπονται σε πιόνια στο γεωπολιτικό σκάκι τη Τουρκία. Να απαιτήσει ο Έλληνα Πρωθυπουργό τη δίκαιη κατανομή των ετούντων άσυλο σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ολοφάνερη αποτυχία στη διαχείριση τη δεύτερη φάση τη πανδημία καταλόγησε τον Πρωθυπουργό η πρόεδρο του κινήματο Αλλαγή. Είναι αδιανόητο να συζητάμε ξανά την πιθανότητα lockdown στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να χάσουμε ό,τι κερδίσαμε όλο ο ελληνικό λαό με την κοινή μα προσπάθεια στην πρώτη φάση τη καραντίνα. Το κίνημα αλλαγή είναι η μόνη σκληρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση απέναντι στον τεχνητό διπολισμό Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, διεμήνυση φοφηγεννηματά έκλεισε ο κύκλος του τεχνητού διπολισμού ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Εμείς διεκδικούμε και μπορούμε να καθοδηγήσουμε την πορεία του τόπου με το αφήγημά μας για τη νέα αλλαγή. Δύο χρόνια μετά το σχέδιο Ελλάδα, η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής παρουσίασε από τη δεύτερο σχέδιο της νέας αλλαγής, ένα σχέδιο προτάσεων του κόμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης, βασισμένο σε τέσσερις άξονες με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομίας.